Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή σήμερα 23 Ιουλίου και αμέσως τώρα ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την Δέλτα Τηλεόραση. Θα παρακολουθήσουμε πρώτα τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας σε τίτλους. Επίποδος πολέμου, η εκπαιδευτική κατά του νέου νομοσχεδίου για την παιδεία. Από τον Αύγουστο ξεκινούν οι εκτιμήσεις ζημιάς στα ελαιόδεντρα του Εύρου. Οι γλάρι αναζητούν τροφή και εισβάλλουν στις πόλεις. Σε κινητοποιήσεις μέσα στο καλοκαίρι προσανατολίζονται οι εκπαιδευτικοί των δύο βαθμίδων αντιδρώντας το νομοσχέδιο που κατέθεσε προς διαβούλευση το Υπουργείο Παιδείας και το οποίο φέρνει σημαντικές αλλαγές στην λειτουργία των σχολείων. Μία εξ αυτών αποτελεί και η ελεύθερη επιλογή διδακτικών βιβλίων. Παράλληλα με το νομοσχέδιο, εισάγονται ρυθμίσεις όπως η εφαρμογή νέων προγραμμάτων σπουδών πιλωτικά την επόμενη σχολική χρονιά. Το Υπουργείο τις χαρακτηρίζει καινοτόμες, αλλά οι εκπαιδευτικοί διαφωνούν και προετοιμάζονται για τον αγώνα τους. Βάθμιση του σχολείου και την ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών προσανατολίζεται ο κλάδος αντιδρώντας στις διατάξεις του. Αν το Υπουργείο Παιδείας ενδιαφερόταν ξεκάθαρα για την αναβάθμιση του σχολείου, θα φρόντιζε όλο το προηγούμενο διάστημα να έχει προχωρήσει και να έχει πάρει μέτρα κατά της πανδημίας πρώτον, να έχει προχωρήσει στην ενίσχυση των οικονομικών του σχολείου, να έχει προχωρήσει στο διορισμό των 52.000 αναπληρωτών που την τελευταία χρονιά είχαν προσληφθεί. Το νομοσχέδιο αυτό χτυπά έντονα τη συλλογικότητα, τη δημοκρατία, τη συνεργατικότητα και το ένα σχολείο ανοιχτό και ένα σχολείο με προοπτική και όραμα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο το κατέθεσε προς διαβούλευση, στόχος του νομοσχεδίου είναι η δημιουργία ενός ακόμα καλύτερου σχολείου που εξασφαλίζει περισσότερα και καλύτερα εφόδια για το παρόν και το μέλλον των μαθητών, καθώς και η απελευθέρωση του δυναμικού των εκπαιδευτικών σε ένα πλαίσιο μεγαλύτερης ελευθερίας, διαρκούς υποστήριξης και αυξημένης λογοδοσίας. Οι εκπαιδευτικοί όμως έχουν αντίθετη άποψη. Αυτό που οικοδομείται στο σχολείο πλέον είναι φοβερά αρνητικό. Εξοβελίζονται πλήρως η δημοκρατία, η αξιοκρατία, η συλλογικότητα, η συμμετοχή, η συνεργασία. Και αυτά έρχονται να τα υποκαταστήσουν συγκεκριμένες πολλές φορές, πελετειακές σχέσεις, αναξιοκρατία, μεγάλη γραφειοκρατία πλέον για το σχολείο και ένα συγκεντρωτισμός. Τα περισσότερα όργανα που στείνει πλέον το νέο πολυνομοσχέδιο είναι μονοπρόσωπα. Έτσι προκύπτουν μια σειρά από επόπτες ποιότητας σε επίπεδο περιφέρειας, σε επίπεδο διεύθυνσης και πλάι στα παλιά όργανα διοίκησης προσπαθούν, άλλοι επιλέγονται, άλλοι αξιολογούνται, άλλοι ομοριοδοτούνται. Το νομοσχέδιο αποτελείται από τρεις αλληλένδετους πυλώνες, με πρώτο αυτόν της ενίσχυσης της αυτονομίας των σχολικών μονάδων. Μία από τις ενδεικτικές ρυθμίσεις του πρώτου πυλώνα είναι η ελεύθερη επιλογή βιβλίου, μέτρο το οποίο εφαρμόστηκε και στο παρελθόν αλλά αποσύρθηκε. Σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς, με την επαναφορά του, η κυβέρνηση κλείνει το μάτι σε μεγάλους εκδοτικούς οίκους. Το πρώτο που το καταλαβαίνουμε, πιστεύω όλοι, είναι ότι ουσιαστικά μπαίνουν στο παιχνίδι ακόμα πιο δυναμικά οι μεγάλοι εκδοτικοί οίκοι και οι συγγραφικές ομάδες για να πάρουν και αυτοί ένα μερτικό από τη μεγάλη πίτα κυρίως των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Πολύ σημαντική επίπτωση είναι και κέριο χτύπημα είναι στην παρεχόμενη μόρφωση. Ενώ μέχρι τώρα έχουμε ενιαία αναλυτικά προγράμματα και ενιαία βιβλία για όλα τα παιδιά, για όλη την Ελλάδα, τώρα θα έχουμε διαφοροποίηση ανάλογα με το επίπεδο των μαθητών και ανατάξει. Δηλαδή, οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να επιλέγουν ένα χαμηλό, ένα μέτριο ή ένα υψηλού επίπεδου βιβλίο ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών τους. Εκτός από την ενίσχυση της αυτονομίας των σχολικών μονάδων, ο δεύτερος πυλώνας είναι η θέσπιση μηχανισμού αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών ως μέσου βελτίωσης και ενδυνάμωσης των εκπαιδευτικών. Ο τρίτος είναι η ενίσχυση των δομών εκπαίδευσης για την αποτελεσματική παιδαγωγική υποστήριξη του αυτόνομου σχολείου.
ελεύθερη επιλογή βιβλίου, δυνατότητα συγκρότησης εκπαιδευτικών ομήλων, αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών με στόχο την επαγγελματική τους ανάπτυξη και τη διασφάλιση της βελτίωσης της ποιότητας παρεχόμενης εκπαίδευσης. Κανένα από τα νομοθετήματα αυτά, ούτε και το σημερινό, δεν στοχεύει εκεί. Στοχεύει πώς ασφικτικά θα ελέγξει τους εκπαιδευτικούς να γίνουν πυθύνια όργανα, θα τους χειραγωγήσει, να υπακούν τυφλά, να μην λένε ποτέ όχι στους σχεδιασμούς της κυβέρνησης. Ποιοι ήταν οι σχεδιασμοί όλων των κυβερνήσεων, μάλλον, έχει εδώ και μια τριακονταετία που είναι αυτή η ιστορία με την αξιολόγηση. Ποιες είναι οι στοχεύσεις? Να κάνουν το σχολείο πιο φτηνό για την κυβέρνηση, να ξοδεύει λιγότερα και να φορτώσουν όλα τα δεινά της εκπαίδευσης, την υποχρηματοδότηση, την έλλειψη εκπαιδευτικών και όλα τα άλλα στους εκπαιδευτικούς, στους γονείς και στους μαθητές. Παράλληλα με το νομοσχέδιο, εισάγονται ρυθμίσεις όπως η εφαρμογή 123 νέων προγραμμάτων σπουδών πιλωτικά την επόμενη σχολική χρονιά. Το Υπουργείο τις χαρακτηρίζει καινοτόμες, αλλά οι εκπαιδευτικοί διαφωνούν και σε αυτό. Δίνουν ραντεβού στους δρόμους. Την ανάγκη να προσαρμοστούν οι αγρότες στα νέα δεδομένα που επιβάλλει η κλιματική αλλαγή και στον τόπο μας, επεσήμανε ο Γιάννης Καφετζόπουλος, επόπτης κρατικών οικονομικών ενισχύσεων, ο οποίος μίλησε στην Δέλτα Τηλεόραση για τις ζημίες που προκάλεσε ο παγετός σε χιλιάδες ελαιόδεντρα της περιοχής του Έβρου. Οι εκτιμήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών θα ξεκινήσουν από τα τέλη του Αυγούστου, ενώ ήδη οι παραγωγοί έκαναν τις δηλώσεις τους. Από τα τέλη του Αυγούστου έχει προγραμματιστεί να αρχίσουν οι εκτιμήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών σχετικά με τη ζημιά που υπέστησαν οι ελαιοπαραγωγοί του Έβρου από τον παγετό που εκδηλώθηκε τον περασμένο Μάρτιο. Αυτό δήλωσε μιλώντας στην Δέλτα Τηλεόραση ο Γιάννης Καφετζόπουλος, επόπτης κρατικών οικονομικών ενισχύσεων. Ο ίδιος σχολίασε πως προκάλεσε έκπληξη το γεγονός ότι οι καιρικές συνθήκες επηρέασαν και τις ντόπιες ποικιλίες των ελαιόδεντρων, οι οποίες ευδοκιμούν για αιώνες στη Θράκη και είναι προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες τοπικές καιρικές συνθήκες. Αυτό το πρόβλημα θα αναφερθεί στην Περιφερειακή Επιτροπή του Νομού Εύρος, στο οποίο προείσταται ο διευθυντής του ΕΛΓΑ, συμμετέχει ο διευθυντής της ΔΑΟ και εγώ. Και θα αναφερθεί και επίσημα το πρόβλημα σαν καταγραφή, ώστε να συνεχιστεί και περαιτέρω συνέχεια για τη ζημιά αυτή στο Υπουργείο. Έχουμε ενημερώσει και την κεντρική μας υπηρεσία ότι υπάρχει θέμα. Θα σας παρακολουθούμε την κατάσταση συνεχώς. Υπενθυμίζεται ότι ο παγετός χτύπησε τα δέντρα σε μια περίοδο που αυτά είχαν ξυπνήσει από τον λίθαργο στον οποίο εισέρχονται στη διάρκεια του χειμώνα, προκειμένου να προστατευτούν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Από τα 500.000 ελαιόδεντρα του Έβρου, ο παγετός εκτιμάται πως χτύπησε χιλιάδες. Άγνωστο όμως παραμένει το ποσοστό. Οι εκτιμήσεις που θα ξεκινήσουν από τον επόμενο μήνα θα δώσουν σαφή εικόνα στις υπηρεσίες, προκειμένου αυτές με τη σειρά τους να εκκινήσουν τις διαδικασίες των αποζημιώσεων. Εκτός από τον Έβρο, πάντως, ο παγετός προκάλεσε ζημιά και στη Ροδόπη. Στη Ροδόπη το πρόβλημα το μεγάλο εντοπίζεται στο Δήμο Μαρονίας Απών, στα δημοτικά διαμερίσματα Ξυλαγανής, Προσκυνητών, Μαρονίας, αλλά και διάσπαρτα στον Νομό Ροδόπης, αλλά θα σας λέω το κύριο πρόβλημα αντιμετωπίστηκε στο Δήμο Μαρονίας Απών. Εκεί τι ελαιόδεντρα καλλιεργούνται? Περίπου το ίδιο εκεί πέρα, και εκεί σας λέω ξεκίνησαν οι ζημίες στο φυτικό κεφάλαιο από τις πρώτες ημέρες που είχαμε κάνει επισημάνσεις ότι αφορούσε ξυνικές ποικιλίες και κάποιες ποικιλίες, όπως σας είπα, μηγάρων, κορνέγγες κλπ. Αλλά παρατηρείται ότι επηρεάστηκαν στο τέλος και οι ντόπιες ποικιλίες. Όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό ότι να υπάρχει ζημιά στο φοιτητικό κεφάλαιο, αλλά έχουν επηρεαστεί στο θέμα της παραγωγής. Οι τοπικές υπηρεσίες έχουν επισημάνει το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής, στην οποία θα πρέπει, όπως είπε ο κ. Καφετζόπουλος, να προσαρμοστούν οι παραγωγοί. Αυτό το έχουμε επισημάνει, ότι όντως υπάρχουν προβλήματα που δημιουργούνται από τις καιρικές συνθήκες, που τα φαινόμενα δεν ήταν ποτέ τόσο έντονα όσο ήταν παλιότερα. Όχι ότι δεν υπήρχαν και παλιότερα, αλλά τώρα με την κλιματική αλλαγή που αναφέρατε γίνονται όσο και πιο έντονα τα φαινόμενα. Δηλαδή παρατηρούνται πιο συχνά ανεμοστρόβιλοι, πιο συχνές πλημμύρες, πιο συχνές ζημίες και με μεγαλύτερη ένταση. Και φαντάζομαι ότι φανερώνει αυτό το γεγονός και την ανάγκη ενδεχομένως να προσαρμοστούν και οι αγρότες και οι παραγωγοί. Και ο οργανισμός και οι αγρότες πρέπει να προσαρμοστούν, βέβαια.
Ανακοίνωση για να συγχαρεί δημόσια τον Γεώργιο Σίσκο, τον αστυνομικό ο οποίος εντόπισε πρώτος το δίχρονο κοριτσάκι που έπεσε από τον μπαλκόνι πολυκατοικίας, εξέδωσε η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αλεξανδρούπολης. Όπως επισημαίνεται σε αυτήν, ο ένστολος έδρασε με ψυχραιμία και επαγγελματισμό, συμβάλλοντας στην σωτηρία του παιδιού. Στις 14 Ιουλίου το δίχρονο κοριτσάκι ξέφυγε της προσοχής της οικογένειάς του και έπεσε από τον δεύτερο όροφο. Σήμερα νοσηλεύεται εκτός κινδύνου σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Το μεσημέρι της Τετάρτης 14 Ιουλίου στην Αλεξανδρούπολη σήμανε συναγερμός γιατί ένα κοριτσάκι μόλις 2 ετών έπεσε από το μπαλκόνι δεύτερου ορόφου πολυκατοικίας. Τον συναγερμό αυτόν σήμανε ο αστυνομικός Γιώργος Σίσκος που υπηρετεί στην τοπική αστυνομική διεύθυνση. Πέρναγε τυχαία από το σημείο ενώ επέστρεφε στο σπίτι του και το ίδιο τυχαία ενώ οδηγούσε είδε το παιδί πεσμένο στην άσφαλτο πριν οποιονδήποτε άλλον. Η παρουσία του ήταν καταλυτική για την άμεση μεταφορά του παιδιού στο νοσοκομείο. Κάλεσε το 100 και κατέστησε σαφές ότι πρόκειται για ζήτημα ζωής και θανάτου με αποτέλεσμα στο σημείο να ασπεύσουν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Με τη συνοδεία των ένστολων, οι οποίοι άνοιγαν τον δρόμο, το παιδί μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, όπου το παρέλαβαν οι γιατροί. Ο κύριος Σίσκος, σύμφωνα με το ΙΕΒΡΟΣ, παρά το γεγονός ότι έζησε πολλές εμπειρίες, έχοντας 18 χρόνια υπηρεσία στο σώμα, είναι ακόμα συγκλονισμένος από τις στιγμές που έζησε με το δίχρονο παιδί. Αυτό που ένιωσα δεν το έχω ξαναζήσει στη ζωή μου. Είναι σαν να βρίσκεσαι σε κενό όταν αντικρίζεις ένα παιδί σε αυτή την κατάσταση, δήλωσε χαρακτηριστικά, επισημένοντας την ανακούφισή του που τελικά το κοριτσάκι τα κατάφερε. Για την στάση και την ψυχραιμία που υπέδειξε, η Τοπική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων τον συνεχάρει με την εξής ανακοίνωση. Ως Διοικητικό Συμβούλιο της Συνδικαλιστικής Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αλεξανδρούπολης, αισθανόμαστε την ανάγκη να επενέσουμε και να συγχαρούμε δημόσια τον άξιο συνάδελφο και μέλος μας, αρχιφύλακα Γεώργιο Σίσκο, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, καθώς στις 14 Ιουλίου στο τραγικό συμβάν πτώσης ενός δίχρονου κοριτσιού από μπαλκόνι πολυκατοικίας, ευρισκόμενος εκτός υπηρεσίας και διερχόμενος από τον τόπο του συμβάντος, αντιλήφθηκε άμεσα το γεγονός και έδρασε με ψυχραιμία και επαγγελματισμό, συμβάλλοντας στη σωτηρία του παιδιού. Στο πρόσωπο του συναδέρφου μας αντικατοπτρίζεται το υψηλό αίσθημα ευθύνης και προσφοράς που διακατέχει κάθε αστυνομικό προς τον συνάνθρωπο και την κοινωνία, της οποίας αποτελούμε αναπόσπαστο κομμάτι. Για τις τελευταίες εξελίξεις στην Κύπρο και πόσο αυτές επηρεάζουν και τα ελληνοτουρκικά, θα μιλήσουμε αμέσως τώρα, κυρίες και κύριοι, με τον γεωστρατηγικό αναλυτή και εκδότη και επικεφαλή στο infognomonpolitics.gr, τον κύριο Σάβα Καλλιτερίδη. Κύριε Καλλιτερίδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Τις προηγούμενες μέρες είχαμε τις μονομερείς ενέργειες λοιπόν του Ερντογάν στην Κύπρο, όπου εκεί είδαμε να κάνει μια αποστρατικοποίηση στα Βαρόσια, προκαλώντας σήμερα μάλιστα και την καταδίκη της Τουρκίας από το Συμβούλιο Ασφαλείας, που για πρώτη φορά ίσως βλέπουμε και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να καταδικάζει καθαρά και απερίφραστα την ενέργεια, μια ενέργεια του Τούρκου Προέδρου. Ναι, είναι σημαντική η σημερινή απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας. Αφενός σημαίνει γιατί στην ουσία επαναφέρει τα δύο προηγούμενα ψηφίσματα, το 550 και το 789, και εκτός αυτού κάνει και αναφορά στην απόδοση της περιοχής Σαμοχώστου του στην ευθύνη του ΟΗΕ. Αυτό πραγματικά είναι κάτι πολύ σημαντικό. Όμως υπάρχει και μία ειδική σημασία στο σημερινό ψήφισμα. Είναι η πρώτη φορά που οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής δεν συντάχθηκαν με το Ηνωμένο Βασίλειο, με την Αγγλία, και συντάχθηκαν με την Κύπρο, τη Ρωσία, την Ινδία και άλλες χώρες που υποστήριξαν τη Γαλλία και άλλες χώρες που υποστήριξαν τις ελληνικές θέσεις. Είναι σημαντικό λοιπόν το ψήφισμα, όμως από την άλλη πλευρά πρέπει να αντιληφθούμε ότι ο Ερντογάν έχει αμφισβητήσει από του βήματος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, αμφισβήτησε και το Συμβούλιο Ασφαλείας και τον ίδιο τον ΟΗΕ. Είπε ότι δεν υπερασπίζεται τη διεθνή νομιμότητα, ότι αυτή η μορφή που έχει το Συμβούλιο Ασφαλείας δεν εκπροσωπείται ο μουσουλμανικός κόσμος από καμία, δεν υπάρχει καμία μουσουλμανική χώρα στο Συμβούλιο Ασφαλείας, πρέπει να αλλάξει, πρέπει να εκπροσωπούνται και οι μουσουλμάνοι. Άρα μας έθεσε το μήνυμα ότι χρησιμοποιεί τη διεθνή νομιμότητα και τον ΟΗΕ όποτε τον συμφέρει.
όποτε δεν τον συμφέρει, τον απορρίπτει και τον ακυρώνει. Mm-hmm. Και αυτό αναμένεται να κάνει. Είχαμε δήλωση σήμερα του κυρίου Τσαβούσογλου, ο οποίος είπε ότι και να λέει η διεθνής κοινότητα, εμείς θα συνεχίσουμε αυτό που ξέρουμε να κάνουμε, αυτό που έχουμε σχεδιάσει. Το ίδιο είχαμε από τον Τατάρ, το ίδιο είπε και ο Ερντογάν. Δηλαδή, εκτός και αν γίνει κάτι στο παρασκήνιο που δεν το γνωρίζουμε τώρα, είναι δύσκολο η Τουρκία να μην υλοποιήσει τα όσα έχει εξαγγείλει και τα όσα έχει σχεδιάσει στην Άμμοχος. Άρα θα δούμε να υλοποιούνται αυτά και μάλιστα βάζει και τους όρους πλέον, γιατί μιλάμε για 36 Ελληνοκύπριους οι οποίοι εκεί πέρα έχουν τις περιουσίες τους και βάζει και το ή γυρνάνε πίσω ή θα αποζημιωθείτε ή θα κάνετε την ανταλλαγή για τα 174.000 αυτά στρέμματα που βρίσκονται. Να πούμε στους τηλεθεατές σας ότι ήδη σήμερα άνοιξε μία ακτή στο κοινό. Δηλαδή αποστρατικοποιήθηκε και ο Ταλάτ πήγε στην ακτή, έβγαλε μια φωτογραφία, την ανήρτησε. Δηλαδή η Τουρκία την ημέρα που έχουμε την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας την έγραψε ήδη στα απαραίτητα παπούτσια. Από εκεί και μετά η παγίδα που έχει στηθεί από πλευράς της Τουρκίας είναι η εξής. Θα καλέσει τους ιδιοκτήτες να θα έχουν ορισμένες επιλογές οι ιδιοκτήτες, mm-hmm. οι πραγματικοί ιδιοκτήτες των ακινήτων και της γης. Είτε να τους αποδοθεί, αλλά να τους αποδοθεί με όρους που θέτει η Τουρκία. Δηλαδή να αναγνωρίσουν το ψευδοκράτος και να πληρώσουν και το κόστος της επισκευής, το οποίο θα το αναλάβει η Τουρκία το έργο αυτό. Όμως παρόλα αυτά, παρότι είναι πιθανό να δεχθεί κάποιες αιτήσεις, να αποδεχθεί κάποιες αιτήσεις η Τουρκία, αυτό θα είναι μια τελέσφορη διαδικασία. Το κάνει για να έχει ένα φερετζέ νομιμότητας στην λαιλασία που θα επιχειρήσει στις ελληνικές περιουσίες. Και θέλω να πιστεύω ότι οι κάτοικοι της Αμοχώστου, που βλέπουν από τη δερίνια τις περιουσίες τους κάθε μέρα, θα αντέξουν υπό την προϋπόθεση ότι η Κυπριακή Δημοκρατία, η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας θα τους δώσει εγγυήσεις ότι θα κάνει το παν για να ξαναπάρουν πίσω τις περιουσίες τους με την νόμιμη οδό και όχι μέσα από συμφωνία με τον κατακτητή. Όμως, ξέρετε, υπάρχει ένα ζήτημα στην Κύπρο. Δεν έχουμε αντιληφθεί ότι η Τουρκία έχει αλλάξει στρατηγική εδώ και ένα χρόνο, 1,5 χρόνο. Ενώ συζητούσε την εξεύρεση λύσης με βάση τη λεγόμενη διοικητική διζωνική, αυτό το έχει αλλάξει, όπως ξέρετε. Στην προηγούμενη πενταμερή κατέθεσε μια επιστολή ο Τατάρ στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, στην οποία λέει ότι δεν ξανακαθόμαστε στο τραπέζι για εξεύρεση λύσης εάν δεν αναγνωριστούμε ως ισότιμο και διάρκου κράτος με τους Ελληνοκύπριους, έτσι όπως το ονομάζουν αυτοί. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει? Ότι η Τουρκία επιδιώκει να υπάρχουν δύο ισότιμα κυρίαρχα κράτη στο νησί, να αναγνωριστεί δηλαδή το ψευδοκράτος, και στη συνέχεια να αναζητηθεί λύση από δύο ισότιμα κυρίαρχα κράτη, μία λύση συνομοσπονδίας. Ναι. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αφού θα κατοχυρώσει το κατεχόμενο θέμα η Τουρκία, δια της συνομοσπονδίας θα ελέγξει και το υπόλοιπο κομμάτι, το ελεύθερο κομμάτι της Κύπρου. Mm-hmm. Ποιος είναι ο στόχος της Τουρκίας? Μας τον αποκάλυψε ο Φουάτ Οκτάη στις 7 Ιουλίου, όταν γινόταν συζητήσεις για την κάθοδο του Ερντογάν, είπε ότι οι Έλληνες και οι Ελληνοκύπροι είναι εισβολή στο νησί. Οι πραγματικοί ιδιοκτήτες της Κύπρου είναι οι Τουρκοκύπροι, οι Τούρκοι. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν τελικώς υλοποιηθεί το σχέδιο της Τουρκίας, που είναι πρώτα αναγνώριση του ψευδοκράτους και στη συνέχεια συνομοσπονδία, όταν πάρουν τις θέσεις που προβλέπεται λόγω της πολιτικής και κυριαρχικής ισότητας στην κυβέρνηση της συνομοσπονδίας, εκεί και μετά θα αλώσουν και το ελεύθερο κράτος, την ελεύθερη Κύπρο. Υπάρχει σχέδιο δημογραφικής αλλίωσης της ελεύθερης Κύπρου και σταδιακά, όπως πολύ καλά ξέρουν να κάνουν οι Τούρκοι, το έκαναν στον Πόντο, στην Ιωνία, στην Αρμενία, στο Κουρδιστάν, το κάνουν τώρα στο Αφρίν από το 2018 μέχρι σήμερα. Στη συνέχεια λοιπόν θα οδηγηθούμε στην εθνοκάθαρση και τη γενοκτονία των Ελλήνων της Κύπρου και την πλήρη τουρκοποίηση της Κύπρου. Αυτό
θα πρέπει να το αντιληφθούν το ελληνικό πολιτικό σύστημα, τα ελληνικά πολιτικά κόμματα, ο ελληνικός λαός, και πρέπει να υιοθετήσουμε ένα καινούργιο δόγμα που θα αλλάζει την παραμετροποίηση του Κυπριακού, θα ανατρέπει τους τουρκικούς σχεδιασμούς για να προστατεύσουμε τον ελληνισμό της Κύπρου. Η Κύπρος, κυρία Γιουματζίδου, δεν είναι το τελευταίο φυλάκιο του ελληνισμού. Είναι το πρώτο φυλάκιο του ελληνισμού. Mm-hmm. Αν πέσει η Κύπρος, τότε το ρήγμα αυτό θα επεκταθεί και στο Αιγαίο και θα αποτελέσει τον βασικό πυλώνα η εκτουρκισμένη Κύπρος για να υλοποιηθεί και ο χάρτης της γαλάζιας πατρίδας. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν και κάποιες φωνές όμως τουρκοκυπρίων, οι οποίοι δεν θέλουν να βρίσκονται ως μια επαρχία της Τουρκίας εκεί, αλλά να ενταχθούν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μα αυτές οι φωνές, όταν μιλάμε για ότι η Ελλάδα πρέπει να υιοθετήσει το δόγμα της απελευθέρωσης, μιλάμε για την απελευθέρωση και των τουρκοκυπρίων. Η Κύπρος κανονικά πρέπει να γίνει ένα φυσιολογικό, κανονικό, ανεξάρτητο κράτος, όπως είναι η Μάλτα. Mm-hmm. Η Μάλτα δεν έχει ούτε αγγλικές βάσεις, ούτε στρατό κατοχής από κάποια χώρα. Είναι ένα νησί στη Μεσόγειο, ελεύθερο, ανεξάρτητο. Οι κάτοικοί του, ανεξαρτήτως θρησκείας, εθνικότητας, χρώματος, ιδεολογίας, ζουν ελεύθερα πάνω σε εκείνο το νησί και πραγματικά απολαμβάνουν την ελευθερία και τις δυνατότητες που τους παρέχει εκείνο το κράτος και η χώρα στην οποία ζουν. Η ίδια λύση πρέπει να επιδιώξουμε και στην Κύπρο. Αυτά τα διζωνική, δικοινοτική και αυτές οι εξαμβλωματικές λύσεις έχουν μέσα τους το ρατσισμό και τον φασισμό. Και δεν πρόκειται ποτέ να βρουν την ησυχία τους και την ελευθερία τους και να ζήσουν ελεύθερα και δημοκρατικά ούτε οι Τουρκοκύπροι, ούτε οι Ελληνοκύπροι πάνω στο νησί. Πρέπει να διεκδικήσουμε μια καθαρή λύση. Μιλάμε για διεκδίκηση λοιπόν. Πόσο λόγο πρέπει να έχει η Ελλάδα και το Υπουργείο Εξωτερικών σε αυτό και αν αυτό δημιουργήσει τελικά και εκ νέου εντάσεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ακούστε, ο κατευνασμός, ιδιαίτερα από το 1974 και μετά, μας οδήγησε σε αυτή την τραγική κατάσταση που είμαστε τώρα. Να χαθεί, όσοι μελετούν το Κυπριακό γνωρίζουν ότι δεν κινδυνολογώ. Θα χαθεί εξ ολοκλήρου η Κύπρος. Άρα πρέπει να αλλάξει πολιτική η Ελλάδα και ξέρετε, αν αλλάξει πολιτική, εάν υιοθετήσει το δόγμα της απελευθέρωσης, όχι για να γίνει η Κύπρος κομμάτι της Ελλάδας, για να γίνει ένα ελεύθερο, δημοκρατικό, ανεξάρτητο κράτος, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν αλλάξει η πολιτική η Ελλάδα και βάλει ως στόχο και την απομάκρυση των στρατευμάτων κατοχής, είτε με το καλό, είτε με τη βία από το νησί, τότε πιστεύω ότι θα αλλάξει και η παραμετροποίηση του Κυπριακού, τότε θα σέβονται περισσότερο την Ελλάδα και η διεθνής κοινότητα, αλλά και η Τουρκία, και τότε ίσως απομακρύνουμε και τις εντάσεις και τον πόλεμο. Όσο υποχωρούμε πόντο-πόντο και βήμα-βήμα προς τα πίσω, τόσο πιο κοντά έρχεται ο πόλεμος. Γιατί όπως είπατε έχει αλλάξει και η στρατηγική της Τουρκίας και του Προέδρου της πλέον στα γεωστρατηγικά αυτά θέματα, κύριε Καλλιτερίδη, τελευταίο χρόνο, 1,5 χρόνο. Βέβαια, αυτό το έχουν αντιληφθεί όλοι. Ξέρετε, χθες επισκέφθηκε το κατεχόμενο Αφρίν ο Υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, ο Σουλεϊμάν Σοϊλού. Mm-hmm. Ένας άνθρωπος με ιστορία στις μαφίες, στη διακίνηση ναρκωτικών, στο αθρεμπόριο όπλων, στις σχέσεις του με τους γκρίζους λύκους και με το οργανωμένο έγκλημα. Επισκέφθηκε χθες, πλαισιωμένος από στρατιώτες και στρατιωτικούς των ειδικών επιχειρήσεων, στο κατεχόμενο Αφρίν, όπου στο Αφρίν γίνεται μπροστά στα μάτια και με την ανοχή της Ρωσίας, της Αμερικής και της Γερμανίας, γίνεται εθνοκάθαρση από το 2018 μέχρι σήμερα. Το Αφρίν, το 2018, πριν την εισβολή της Τουρκίας, κατοικούνταν κατά 95% από Κούρδους και σήμερα το ποσοστό αυτό έχει πέσει κάτω από το 20%. Μπροστά στα μάτια μας γίνεται εθνοκάθαρση και γενοκτονία. Το ίδιο ακριβώς σχέδιο έχουν και για την Κύπρο. Αλλά νομίζουμε ότι είναι πολύ μακριά από εμάς, μάλλον αυτό το πράγμα. Δεν είναι καθόλου μακριά. Σας είπα πριν από λίγο ότι ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας, ο Φουάτ Οκτάι, χαρακτήρισε άκουσον τους Έλληνες και τους Ελληνοκύπριους εισβολής στην Κύπρο. Και ότι η πραγματική ιδιοκτήτης Κύπρου είναι οι Τούρκοι. Εδώ λοιπόν, σε αυτές τις λέξεις,
υποκρύπτεται και το σχέδιο της εθνοκάθαρσης και της γενοκτονίας. Είναι γνωστή άλλωστε η τακτική αυτή της Τουρκίας, το να προσπαθεί να αλλάξει την ιστορία, όπως έγινε και με την Άγια Σοφιά, κύριε Καλλιτερίδη, έτσι. Ναι, και σήμερα είχαμε ένα ψήφισμα, μια απόφαση από την UNESCO, με την οποία ξύπνησε η UNESCO μετά από τόσους μήνες. Στην ουσία ασκεί κριτική στην Τουρκία για την αλλαγή του μνημείου και ζητά πληροφορίες για τα έργα αποκατάστασης που πρέπει να γίνουν για την προστασία αυτού του μνημείου της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της Αγίας Σοφιάς. Εντάξει, ας περιμένει να τις πάρει η UNESCO έτσι, τα επόμενα δύο χρόνια ίσως. Κύριε Καλλιτερίδη, να σας ευχαριστήσω θερμά για την συζήτηση και τις πληροφορίες που μας δώσατε όπως πάντα. Να είστε καλά, καλό βράδυ να έχετε. Η κυβέρνηση επιχειρεί από τώρα να μας επιρρύψει ευθύνες για το κλείσιμο των σχολείων. Είναι η απάντηση των εκπαιδευτικών του Εύρου στο κάλεσμα του Πρωθυπουργού να εμβολιαστούν. Ο κλάδος εμβολιάστηκε ήδη σε ποσοστό που ξεπερνά το 70% και συνεχίζει για το επόμενο διάστημα, εκτιμώντας ότι το ποσοστό αυτό θα φτάσει 85 με 90% πριν ανοίξουν τα σχολεία. Κάλεσμα στους εκπαιδευτικούς να εμβολιαστούν ώστε να ανοίξουν με ασφάλεια τα σχολεία, απίφθινε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Εάν ένας δάσκαλος του Δημοτικού ασθενήσει, είναι πολύ δύσκολο να αντικατασταθεί. Ένα σχολείο μπορεί να χρειαστεί να κλείσει. Ένα τμήμα μπορεί να κλείσει για μία εβδομάδα, δύο εβδομάδες. Γι' αυτό και από αυτό εδώ το βήμα, καλώ όλους τους εκπαιδευτικούς, τους δασκάλους και τους καθηγητές, παρακαλώ, σας παρακαλώ, εμβολιαστείτε. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο θέμα στην τοποθέτηση που έκανε στο Συνέδριο Ψυχικής Υγείας στο Καβούρι, που διοργάνωσε από κοινού το Υπουργείο Υγείας με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Δεν ήταν τυχαία η τοποθέτησή του, εκτιμούν οι εκπαιδευτικοί του Εύρου, καθώς πίσω από τις παρενέσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη βλέπουν μεταφορά της ευθύνης εάν για ακόμη μία χρονιά κλείσουν τα σχολεία. Έχουμε καταφέρει, προσέξτε, η εκπαιδευτική, ένα 73% των εκπαιδευτικών έχει ήδη εμβολιαστεί. Και βλέπουμε ότι μέχρι και το Σεπτέμβριο που είναι να ανοίξουν τα σχολεία, θα φτάσουμε ένα 85-90%. Έτσι, μαζικά δηλαδή, ως επαγγελματικός κλάδος, οι εκπαιδευτικοί έχουν εμβολιαστεί. Από την άλλη όμως πρέπει να ξέρει και η κοινωνία ότι θα ανοίξουν τα σχολεία, αλλά θα είναι ένας εκπαιδευτικός εμβολιασμένος, έτσι, και στην ουσία θα λειτουργεί την τάξη. Δεν μπορεί να είναι 29 παιδιά μέσα σε μια τάξη και ο καθηγητής τους 30. Ο κλάδος εμβολιάστηκε ήδη σε ποσοστό που ξεπερνά το 70% και συνεχίζει για το επόμενο διάστημα, εκτιμώντας ότι το ποσοστό αυτό θα φτάσει το 85% και το 90% πριν να ανοίξουν τα σχολεία. Οι εκπαιδευτικοί χτίζουν το τείχος ανοσίας, όπως λένε, ενώ αναρωτιούνται τι μέτρα λαμβάνει η κυβέρνηση για να ανοίξουν με ασφάλεια τα σχολεία. Από την άλλη υπάρχει ο ατομικός σεβασμός. Δηλαδή το να θέτει επίσης πιεστικά το θέμα της υποχρεωτικότητας σε συναδέλφους οι οποίοι έχουν δείξει με τη στάση τους το πόσο υπεύθυνοι είναι και προσήλθαν, είναι από την πλευρά του Υπουργείου, θεωρώ ότι άλλη μία στάση, ρίχνοντας την ευθύνη στους πολίτες. Δεν είναι και στην ατομική ευθύνη. Το έχουμε ακούσει αυτό από την αρχή της πανδημίας. Έχουμε εμείς την ευθύνη και το δείξαμε. Την ίδια ευθύνη περιμένουν να αναλάβει και το Υπουργείο Παιδείας. Πρέπει να παρθούν, να δοθούν στα σχολεία όλα τα μέσα εκείνα, αντισηπτικά, καθαριστικά, τα πάντα. Μεγαλύτερη χρηματοδότηση να μπορούμε να λειτουργούμε τα καλοριφέρ με ανοιχτά παράθυρα. Γιατί με αυτά τα χρήματα δεν μπορούμε να λειτουργούμε τα καλοριφέρ με ανοιχτά τα παράθυρα. Δεν φτάνουν. Και σε αυτά, από ό,τι φάνηκε, γιατί χθες είχαν κινητοποίηση οι εκπαιδευτικοί στην Αθήνα και αυτά τα ζητήματα έθεσαν. Από ό,τι φάνηκε, η κυβέρνηση δεν είναι διατεθειμένη να κάνει τίποτα από όλα αυτά. Και ξέρει ότι αργά ή γρήγορα, σε τρεις εβδομάδες, σε ένα, σε δύο μήνες, θα κλείσουν τα σχολεία. Και θα πει, ορίστε, εμείς καλέσαμε τους εκπαιδευτικούς να κάνουν, αλλά αυτοί δεν το κάνουν. Θέλει από τώρα να επιρρύψει την ευθύνη του κλεισίματος των σχολείων στους εκπαιδευτικούς. Σε πτωτική πορεία βρίσκεται η Δημοτικότητα του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χρήστου Μέτιου, σύμφωνα με έρευνα γνώμης που δημοσίευσε η εφημερίδα Μακεδονία της Κυριακής. Από την εν λόγω έρευνα προκύπτει ότι το 48% των ερωτηθέντων δεν είναι ικανοποιημένο από το έργο του Περιφερειάρχη, ενώ το 11% δεν τον γνωρίζει καν.
τα αποτελέσματα της έρευνας σχολίασε η παράταξη της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο Περιφερειακή Σύνθεση, χαρακτηρίζοντας τον Χρήστο Μέτιο «περσόνα νον κράτα». Πολύ χαμηλή μοιάζει να είναι η δημοτικότητα του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χρήστου Μέτιου, όπως αποδεικνύεται από έρευνα γνώμης για τη Βόρεια Ελλάδα που διενήργησε η εταιρεία δημοσκοπήσεων Παλμός Ανάλυσης για λογαριασμό της Populous Strategy and Insights. Σύμφωνα με την έρευνα, μόλις το 25% των ερωτηθέντων έχει θετική ή μάλλον θετική γνώμη για τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ενώ ο μέσος όρος της θετικής γνώμης για τους περιφερειάρχες στο σύνολο των περιφερειών της Βόρειας Ελλάδας είναι 43%. Η έρευνα δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Μακεδονία της Κυριακής και σύμφωνα με αυτήν μόλις ένας στους 4 πολίτες έχει θετική ή μάλλον θετική γνώμη για τον Χρήστο Μέτιο. Επίσης, το 48% των ερωτηθέντων απαντά πως δεν είναι ικανοποιημένο από το έργο του Περιφερειάρχη, με τις θετικές γνώμες να ανέρχονται μόλις σε 33%. Τέλος, σχεδόν ένας στους 2 ερωτηθέντες θεωρεί ότι ο κύριος Μέτιος δεν πρέπει να επανεκλεγεί το 2023, με μόλις το 28% να απαντά ναι ή μάλλον ναι να επανεκλεγεί και δεν ξέρει να απαντά το 28%. Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι το 11% των ερωτηθέντων απάντησαν πως δεν γνωρίζουν τον Χρήστο Μέτιο. Τα αποτελέσματα της έρευνας σχολίασε η παράταξη της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Περιφερειακή Σύνθεση. Σε ανακοίνωσή της, η παράταξη χαρακτηρίζει persona non grata τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αυτό που οι περισσότεροι γνωρίζουμε, αλλά ο ίδιος αρνείται να παραδεχτεί, ξεκινάει η ανακοίνωση, αποκάλυψε για τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χρήστο Μέτιο έρευνα που διενεργήθηκε από την εταιρεία Populous Strategy and Insight σε δείγμα 2015 ατόμων σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Για την παράταξή μας, τα αποτελέσματα αυτά ήταν λίγο έως πολύ αναμενόμενα. Ο Χρήστος Μέτιος και οι συνεργάτες του όχι μόνο δεν έχουν καταφέρει να βάλουν την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σε αναπτυξιακή τροχιά, αλλά κατάφεραν και το ακατόρθωτο, να τραβήξουν χειρόφρενο σε κάθε αναπτυξιακή προσπάθεια που είχε ήδη ξεκινήσει. Όπως αναφέρει η έρευνα, το μεγαλύτερο πρόβλημα της περιφέρειας, σύμφωνα με τη γνώμη των πολιτών, είναι η ανεργία, για την οποία δεν έχει γίνει καμία απολύτως ενέργεια από την πλευρά της διοίκησης. Ακόμη και μια ελάχιστη βοήθεια που θέλησε να δώσει στις τοπικές επιχειρήσεις ο Περιφερειάρχης, απέτυχε να το κάνει εξαιτίας της ανεπάρκειάς του. Και αυτή είναι μόνο μία από τις δεκάδες αποτυχίες της χειρότερης ίσως διοίκησης που έχει γνωρίσει η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αυτό που την καθιστά χειρότερη δεν είναι τόσο η ανεπάρκεια των στελεχών της, αλλά κυρίως το γεγονός ότι αυτοί οι άνθρωποι κρατούν το τιμόνι της διοίκησης σε μία από τις πιο δύσκολες περιόδους για την περιφέρεια αλλά και για τη χώρα μας. Δυστυχώς δεν τρέφουμε αυταπάτες ότι η κατάσταση θα βελτιωθεί. Η αποδρομή της διοίκησης Μέτιου θα συνεχιστεί και μαζί με αυτήν θα μεγαλώνει η απογοήτευση των πολιτών. Εμείς ως παράταξη δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε την αυστηρή κριτική και τον έλεγχο της διοίκησης σε μια προσπάθεια να σώσουμε οτιδήποτε, αν σώζεται, έως ότου αναλάβουμε τη διοίκηση και τη διαχείριση του μέλλοντος της περιφερειάς μας και των ανθρώπων της. Έτσι καταλήγει η ανακοίνωση της παράταξης Περιφερειακή Σύνθεση. Η αναζήτηση της τροφής είναι εκείνη που συγκεντρώνει μέσα στις πόλεις πια τον πληθυσμό των Γλάρων, όπως συμβαίνει και στην Αλεξανδρούπολη τα τελευταία χρόνια. Τα πτηνά προσαρμόστηκαν στις ιδιαίτερες συνθήκες των αστικών κέντρων, προκαλώντας όχληση στους κατοίκους για τις συχνές επιδρομές που σκοπό έχουν την αναπαραγωγή και την αναζήτηση της τροφής. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι θα πρέπει να γίνουν επιστημονικές μελέτες και, αν παραστεί ανάγκη, να ληφθούν μέτρα για τον έλεγχο του πληθυσμού. Χαρακτηρίζονται ως ιδιαίτερα έξυπνα και προσαρμοστικά πτηνά, γι' αυτό τα τελευταία χρόνια εισέβαλαν στις πόλεις. Ο λόγος για τους Γλάρους, ο πληθυσμός των οποίων παρουσιάζει σημαντική αύξηση τα τελευταία χρόνια στην Αλεξανδρούπολη. Τα πτηνά με τα μεγάλα φτερά και τον χαρακτηριστικό ήχο που ταλαιπωρούν τους Αλεξανδρουπολίτες είναι τα ασημόγλαρα. Έχουμε μεγάλη, πολύ μεγάλη αύξηση του πληθυσμού τους σε όλη την Ελλάδα, ακόμα και στις περιοχές που δεν είναι κοντά στη θάλασσα. Και αυτό γιατί είναι έξυπνα ζώα. Είναι σαφές, είναι πολύ έξυπνοι οι Γλάροι και αυτό που έχουν κάνει είναι να εκμεταλλευτούν τις πηγές τροφής που μπορούν να βρουν μέσα στην πόλη. Από τις παράκτιες περιοχές, από τις νησίδες στις οποίες γεννάνε, έχουν επεκταθεί τώρα και τρέφονται στις αστικές περιοχές, γιατί υπάρχει μπόλικο φαγητό. Υπάρχει φαγητό πρώτα απ' όλα στους σκουπιδότοπους, υπάρχει φαγητό δίπλα στα σκουπίδια στους κάδους. Παντού, παντού. Βλέπω στα σχολεία τα παιδιά όταν πετάνε ένα κομματάκι φαγητό κάτω, θα πέσουν αμέσως.
αμέσως να το φάνε. Στις αυλές μας έρχονται και τρώνε, γεννάνε πάνω στις στέγες, στις ταράτσες των σπιτιών. Ο γλάρος έχει την ικανότητα να επιπλέει πάνω στο νερό, να κολυμπά με ευκολία και να κινείται γρήγορα στο έδαφος. Ζει συνήθως σε πολυάριθμες ομάδες κοντά στις θαλάσσιες ακτές, γιατί εκεί μπορεί να βρει εύκολα τροφή. Στις παράκτιες περιοχές και σε μικρές νησίδες τρέφεται με ψάρια, όμως τα τελευταία χρόνια τρέφεται και από τους σκουπιδότοπους. Η αναζήτηση της τροφής φαίνεται πως είναι η αιτία της εισβολής του είδους στον αστικό ιστό. Οι γλάροι γεννάνε στις ταράτσες, λοιπόν, κάνουν περίπου 3 μικρά το κάθε ζευγάρι και καταλαβαίνω ότι για κάποιες μέρες τους φιλοξενούμε, λοιπόν, στο σπίτι μας. Στην αρχή και είναι λίγο περίεργο για τους ανθρώπους, βλέπουν αυτά τα μικρά γλαράκια τα οποία είναι γκρίζα πολύ. Αυτά είναι τα νεαρά που γεννηθήκαν φέτος, σιγά σιγά πετάνε. Πολλές φορές τα βλέπουμε κάτω στο δρόμο να περπατάνε, μην μπορούν να πετάξουν. Είναι πολύ συγκινητικό και πολλοί κόσμος ευαισθητοποιείται για τους γλάρους, γιατί πολλοί κόσμος αγαπάει την άγρια ζωή. Δηλαδή είναι ταυτόχρονα και δύσκολη κατάσταση και ευχάριστη, έτσι, να έχουμε μαζί μας να γεννάνε οι γλάροι. Έχουν αυξηθεί σε όλη την Ελλάδα. Εδώ στις περιοχές όπως είναι η Καβάλα ή η Αλεξανδρούπολη, που είμαστε παράκτιες περιοχές, έχουμε πάρα πολλούς γλάρους. Είναι αλήθεια αυτή. Ο πληθυσμός τους έχει αυξηθεί στις παράκτιες περιοχές και άλλων πόλεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζει και η πόλη της Καβάλας. Το θέμα απασχολεί και τους φορείς διαχείρισης, οι οποίοι δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο τα επόμενα χρόνια να γίνουν δράσεις για τον έλεγχο του πληθυσμού τους. Μπορούμε να το δούμε τα επόμενα χρόνια με τις αρμόδιες υπηρεσίες, αν μπορούμε να κάνουμε κάποιο έλεγχο του πληθυσμού. Αυτό ενδείκνυται να κάνουμε έλεγχο ενός πληθυσμού ο οποίος προκαλεί ζημιές. Αλλά θα πρέπει αυτό να είναι περιστατωμένο. Δεν μπορούμε τώρα ξαφνικά να πάρουμε τον νόμο στα χέρια μας και να αρχίσουμε να καθαρίζουμε πληθυσμούς, να σκοτώνουμε τους γλάρους. Έτσι, χρειάζεται λίγο ψάξιμο αυτό. Έτσι, διερεύνηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Ο φορέας διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών Δέλτα Εύρου Σαμοθράκης δεν παρακολουθεί τον ασημόγλαρο. Αντίθετα όμως παρακολουθεί τους πληθυσμούς των καστανοκέφαλων και μαυροκέφαλων γλάρων, που είναι και σπανιότερα είδη. Στη θάλασσα, στο λιμάνι, έχουμε τουλάχιστον άλλα δύο πολύ εύκολα να δούμε είδη γλάρων, τον καστανοκέφαλο και τον πιο σπάνιο μαυροκέφαλο γλάρο. Εμείς λοιπόν μετράμε και παρακολουθούμε τα άλλα είδη γλάρων, τα οποία δεν έχουν μια τέτοια αύξηση. Αυτό είναι ένα κοινό είδος των αστικών περιοχών ο γλάρος, αλλά νομίζω ότι είναι εμφανές ότι έχει. Σε άλλες περιοχές έχουν γίνει οι μετρήσεις. Πιστεύω ότι υπάρχουν αρκετές εκατοντάδες ζευγάρια, όχι πληθυσμό, κάποιες εκατοντάδες ζευγάρια στην πόλη μας. Είναι εμφανές, δεν χρειάζεται δηλαδή μια ιδιαίτερη μελέτη για να καταλάβει ότι έχει αυξηθεί, είναι γεγονός. Οπότε αυτό που απομένει είναι να δούμε τα επόμενα χρόνια έναν τρόπο να δούμε αν είναι σκόπιμο. Δεν το ξέρω αυτό, δεν μπορώ να προβλέψω τώρα αυτή τη στιγμή αν είναι σκόπιμο να υπάρχει κάποιο έλεγχος του πληθυσμού των ασημόγλαρων. Πάντως, η αύξηση του πληθυσμού τους στις αστικές περιοχές εξελίσσεται σε παγκόσμιο φαινόμενο, απασχολώντας τις αρχές ευρωπαϊκών πόλεων και χωρών της Αμερικής. Στην Ελλάδα, εκτός από ενοχλητική η παρουσία των γλάρων, είναι απειλητική και για άλλα είδη πουλιών, όπως είναι ο γιόγλαρος. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι σπάνια είδη πουλιών που ευδοκιμούν σε νησίδες έχουν εκτοπιστεί από τον ασημόγλαρο, καθώς δεν βρίσκουν πια τροφή. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι θα πρέπει να γίνουν επιστημονικές μελέτες για να καταγραφεί ο πληθυσμός τους και αν παραστεί ανάγκη να ληφθούν μέτρα για τον έλεγχο. Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής στον Μίσχο της Ροδόπης. Μετά από 4 ώρες μάχης με τις φλόγες, επίγεια και εναέρια μέσα, προχώρησαν τελικά στην κατάσβεσή της χωρίς να κινδυνεύσουν άνθρωποι ή σπίτια. Μετά την πυρκαγιά στον Πάνδροσο την Πέμπτη, με ακόμη μία ήρθαν αντιμέτωποι πυροσβέστες στη Ροδόπη την Παρασκευή, αυτή τη φορά στο Μίσχο. Πιο συγκεκριμένα, σε δασική έκταση βόρεια του χωριού προς το βουνό, ξέσπασε πυρκαγιά από άγνωστη αιτία. Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 10 και έκτοτε οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύονταν συνεχώς. Η επιχείρηση κατάσβεσης έλαβε χώρα με επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις αλλά και εναέρια μέσα. Στο σημείο βρέθηκαν και άνθρωποι της πολιτικής προστασίας, του Δήμου Ιάσμου και της ελληνικής αστυνομίας αλλά και εθελοντές. Σύμφωνα με το χρόνο, στις 11.30 το πρωί η φωτιά βρισκόταν σε δύσκολο σημείο μέσα στο δάσος, γι' αυτό και έσπευσαν ενισχύσεις προκειμένου να την περιορίσουν όσο ακόμη ήταν νωρίς. Τουλάχιστον 20 πυροσβέστες και 10 οχήματα επιχείρησαν στο σημείο, ενώ συνεχόμενες ήταν οι από αέρος ρήψεις νερού.
Στις 12 χάρη στις συντονισμένες ενέργειες της πυροσβεστικής και του μηχανισμού, η φωτιά οριοθετήθηκε και περιορίστηκε. Στις 2 το μεσημέρι, η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο, ενώ δεν κινδύνευσαν κατοικίες. Με την τελετή έναρξης άνοιξε την Παρασκευή η αυλαία των Ολυμπιακών Αγώνων στο Τόκιο της Ιαπωνίας. Η κορυφαία αθλητική διοργάνωση στον κόσμο που καθυστέρησε ένα χρόνο λόγω της πανδημίας αναμένεται να προσφέρει συγκινήσεις έως τις 8 Αυγούστου όταν και θα ολοκληρωθεί. Με τα πυροτεχνήματα να φωτίζουν ένα άδειο στάδιο με μια πρωτοφανή για την ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων εικόνα, ξεκίνησαν οι αγώνες του Τόκιο με καθυστέρηση ενός χρόνου εξαιτίας της πανδημίας. Το νέο εθνικό στάδιο υποδέχθηκε τους αθλητές από όλες τις χώρες του κόσμου, με μόνους θεατές τους ελάχιστους επίσημους προσκεκλημένους. Η Ελλάδα και αυτή τη φορά εισήλθε πρώτη στο γήπεδο, έχοντας σημεοφόρους τους Ολυμπιονίκες Άννα Κορακάκη και Λευτέρη Πετρούνια. Με δύο Ολυμπιονίκες με χρυσά μετάλλια, την Άννα την Κορακάκη και τον Λευτέρη τον Πετρούνια, στη σκοποβολή και στους κρίκους και πίσω ο υπαρχικός της αποστολής, τα μέλη της ελληνικής αποστολής, ο αρχηγός της αποστολής, η Ελλάδα που βρίσκεται εδώ με 83 αθλητές και αθλήτριες για να λάψει για μια ακόμα φορά σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Εδώ ο Φυσετζίδης, ο αρχηγός της αποστολής, οι αθλητές με τις μάσκες τους, οι αθλήτριες. Σε μια σκηνή γεμάτη με διασημότητες, η σιωπή κυριαρχούσε και τίποτα δεν θύμιζε τη γιορτή των προηγούμενων διοργανώσεων. Λιγότεροι από 1.000 άνθρωποι έλαβαν μέρος στην τελετή με αυστηρούς κανόνες κοινωνικής απόστασης. Ο Ιάπωνος αυτοκράτορας Ναρουχίτο και ο πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, Τόμας Μπαχ, και οι δύο φορώντας μάσκες μπήκαν στο γήπεδο και υποκλήθηκαν ο ένας τον άλλον πριν καθίσουν κοινωνικά απομακρυσμένοι. Στην τελετή συμμετείχαν μόνο 15 ηγέτες από όλο τον κόσμο. Παρόν ήταν και ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Ο αυτοκράτορας Ναρουχίτο άνοιξε επίσημα τους αγώνες όπως έκανε ο παππούς του Χιροχίτο το 1964. Μαζί του ο πρόεδρος της ΔΟΕ, Τόμας Μπαχ, και η πρώτη κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Τζιλ Μπάιντεν. Οι διοργανωτές των Ολυμπιακών Αγώνων κατά την τελετή έναρξης έδωσαν σε δύο γιατρούς στην Ολυμπιακή Φλόγα σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού για τον καθημερινό αγώνα που δίνουν ενάντια στην πανδημία του κορονοϊού. Δεν θα μπορούσε να λείπει ένας γιατρός και ένας εκπρόσωπος, οι δύο εκπρόσωποι των ανθρώπων που μας κάνουν να νιώθουμε καλύτερα. Την περίοδο αυτή του κορονοϊού. Χιρόκι Οχάση και Γιούνκο Κιταγκάουα. Το ιατρικό προσωπικό και οι δυο τους, ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό το εκπροσωπούν και οι δυο τους εδώ. Άλλη μια συμβολική στιγμή για την εποχή που διανύουμε και την ευγνωμοσύνη. Πρέπει να δείχνουμε κάθε μέρα σε αυτούς τους ανθρώπους. Πάμε σε έναν αθλητή των Παραολυμπιακών Αγώνων. Διευκρινήσεις και οδηγίες για την χορήγηση των νέων αδειών σε γονείς και φροντιστές μεταξύ άλλων για την άδεια πατρότητας δόθηκαν από το Υπουργείο Εργασίας στο πλαίσιο των διατάξεων του νέου νόμου για την προστασία της εργασίας. Μεταξύ άλλων προβλέπει την χορήγηση άδειας 14 ημερών πατρότητας σε πατέρες προκειμένου να καλύπτονται οι ανάγκες που συνδέονται με την εγκυμοσύνη και τον τοκετό. Τέθηκαν σε εφαρμογή οι διατάξεις του νόμου για την προστασία της εργασίας που θεσπίζουν νέες άδειες για τους εργαζόμενους γονείς και φροντιστές. Οι πατέρες παιδιών που γεννήθηκαν από τις 19 Ιουνίου του 2021 και μετά δικαιούνται να λάβουν άδεια πατρότητας διάρκειας 14 ημερών, ενώ από την ίδια ημερομηνία ενεργοποιείται η επιδότηση από τον ΟΑΕΔ για τις γονικές άδειες. Η εγκύκλειος παρέχει διευκρινήσεις και οδηγίες για τη χορήγηση των νέων αδειών σε γονείς και φροντιστές, μεταξύ άλλων για την άδεια πατρότητας, τις γονικές άδειες, την άδεια φροντιστή, το δικαίωμα απουσίας για λόγους ανωτέρας βίας, τις ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας για γονείς, την επέκταση στην υιοθεσία σειράς αδειών που δικαιούνται οι φυσικές μητέρες. Οι νέες άδειες που θεσμοθετούνται ή επεκτείνονται έχουν ως εξής: άδεια πατρότητας 14 ημέρες με αποδοχές. Η άδεια αυτή χορηγείται συνολικά ή τμηματικά σύμφωνα με την αίτηση του εργαζόμενου ως εξής: είτε ο εργαζόμενος λαμβάνει 2 ημέρες άδειας πριν την αναμενόμενη ημερομηνία τοκετού, προκειμένου να καλύπτονται οι ανάγκες που συνδέονται με την εγκυμοσύνη και τον τοκετό, οπότε στην περίπτωση αυτή οι υπόλοιπες 12 ημέρες χορηγούνται συνολικά ή τμηματικά
ιατρικά άμεσα λόγω της γέννησης του τέκνου εντός 30 ημερών από την ημερομηνία γέννησης, είτε χορηγείται το σύνολο των ημερών αδείας μετά την ημερομηνία γέννησης. Την άδεια δικαιούται κάθε εργαζόμενος πατέρας χωρίς καμία απολύτως προϋπόθεση και ανεξάρτητα από την οικογενειακή του κατάσταση. Γονική άδεια διάρκειας 4 μηνών. Χορηγείται συνεχόμενα ή τμηματικά και για τους δύο γονείς με επίδομα από τον ΟΑΕΔ για τους πρώτους 2 μήνες ίσο με τον κατώτατο μισθό. Μόνη προϋπόθεση είναι η επί ένα έτος απασχόληση του εργαζόμενου στον ίδιο εργοδότη. Άδεια φροντιστή ή άδεια άνευ αποδοχών χορηγείται για την κάλυψη σημαντικών αναγκών ή φροντίδα συγγενών ή άλλων προσώπων που κατοικούν στο ίδιο νοικοκυριό για σοβαρό ιατρικό λόγο. Προϋπόθεση είναι η συμπλήρωση 6 μηνών εργασίας και η διάρκεια της άδειας είναι έως 5 ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος. Επίσης, θεσμοθετείται δικαίωμα απουσίας του γονέα ή φροντιστή έως 2 φορές το χρόνο και για μία ημέρα κάθε φορά για λόγους ανωτέρας βίας. Επιτίδιος κατάφερε να αποσπάσει το ποσό των 1.200 ευρώ από γυναίκα στη Ροδόπη. Η απάτη έγινε μέσω γραπτού μηνύματος στο κινητό της τηλέφωνο, το οποίο περιελάμβανε υπερσύνδεσμο που οδηγούσε σε ιστοσελίδα τράπεζας, η οποία βέβαια δεν ήταν αληθινή. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών αρχών για την ταυτοποίηση άγνωστου μέχρι στιγμής δράστη, ο οποίος εξαπάτησε η μεδαπή στις 15 Ιουλίου. Συγκεκριμένα η παθούσα έλαβε μήνυμα στο κινητό της τηλέφωνο, στο οποίο ως αποστολέας εμφανιζόταν τράπεζα και την ειδοποιούσε ότι ο λογαριασμός της έχει ανασταλεί. Επιπλέον το μήνυμα περιείχε προτινόμενο υπερσύνδεσμο, ο οποίος οδηγούσε σε ιστοσελίδα που προσωμίαζε την επίσημη ιστοσελίδα του τραπεζικού ιδρύματος, όπου η παθούσα καταχώρησε τα προσωπικά της τραπεζικά στοιχεία και κωδικούς που έλαβε στο κινητό της τηλέφωνο, ακολουθώντας την προτινόμενη διαδικασία από την κάλπικη ιστοσελίδα. Με τον τρόπο αυτό, ο δράστης κατάφερε να αποσπάσει από τον τραπεζικό της λογαριασμό συνολικά το χρηματικό ποσό των 1.200 ευρώ. Την προανάγκριση ενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Κομωτινής. Στη σύλληψη ενός διακινητή που προωθούσε παράνομα στο εσωτερικό της χώρας 4 μη νόμιμους μετανάστες προχώρησαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Δημοτήχου. Ο δράστης είχε προμηθεύσει τους μη νόμιμους μετανάστες με πλαστά δελτία, ιτούντος διεθνή προστασία. Ακόμη πραγματοποιήθηκε άλλη μία σύλληψη ενός κατηγορουμένου για διακίνηση ναρκωτικών, όπου κατασχέθηκαν ποσότητες κοκαίνης, κάναβης, LSD, μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβίας και ένας μεταλλικός τρίφτης. Πλούσιο και το τελευταίο 24ωρο είναι το αστυνομικό δελτίο του Εύρου, περιλαμβάνοντας τόσο τη σύλληψη ενός διακινητή που προωθούσε στο εσωτερικό της χώρας μη νόμιμους μετανάστες, όσο και ενός κατηγορουμένου για διακίνηση ναρκωτικών. Στην πρώτη περίπτωση συνελήφθη το πρωί της 3ης 20 Ιουλίου στην Εθνική Οδό Ερμενίου Αρδανίου από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Δημοτήχου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας, ένας ημεδαπός διακινητής ο οποίος προωθούσε στο εσωτερικό της χώρας μη νόμιμους μετανάστες. Ειδικότερα οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον δράστη διότι τον εντόπισαν να προωθεί παράνομα στο εσωτερικό της χώρας με λεωφορείο του ΚΤΕΛ 4 μη νόμιμους μετανάστες, τους οποίους είχε προμηθεύσει με πλαστά δελτία ετούντος διεθνούς προστασίας. Κατασχέθηκαν 4 πλαστά δελτία και χρηματικό ποσό. Ο συλληφτής οδηγήθηκε στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ορεστιάδας, ενώ την προανάκριση ενήργησε το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Δημοτήχου. Όσον αφορά στη δεύτερη περίπτωση, συνελήφθη η μεδαπός κατηγορούμενος για διακίνηση ναρκωτικών το μεσημέρι της Τρίτης στην Αλεξανδρούπολη στο πλαίσιο ειδικών δράσεων για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αλεξανδρούπολης, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών. Αναλυτικότερα, έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα στην οικία του δράστη με τη συνδρομή του αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών Jack, κατά τη διάρκεια της οποίας εντόπισαν και κατέσχεσαν 5 νάιλον συσκευασίες με ποσότητες μεθαμφεταμίνης συνολικού βάρους 26,2 γραμμαρίων, 4 νάιλον συσκευασίες με κοκαίνη συνολικού βάρους 3,2 γραμμαρίων, 1 νάιλον συσκευασία με μικροποσότητα κατεργασμένης κάναβης, σοκολάτα, 2 νάιλον συσκευασίες με ακατέργαστη κάναβη συνολικού βάρους 9,8 γραμμαρίων, 31 ναρκωτικά δισκία, ένα χαρτάκι εμποτισμένο με ναρκωτική ουσία LSD, διαιρούμενο σε 14 τεμάχια, μια ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβίας, έναν μεταλλικό τρίφτη, το χρηματικό ποσό των 600 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο. Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πλημελιωδικών Αλεξανδρούπολης, ενώ την προανάκριση ενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αλεξανδρούπολης. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την Δέλτα Τηλεόραση. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ και ένα καλό Σαββατοκύριακο.